Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και επισήμως. Απευθύνομαι σε εσάς που είστε εδώ ζωντανά, όσο και στις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή διαδικτυακά. Σας καλωσορίζουμε στην Ακαδημαϊκή Τελετή Αναγόρευσης του καθηγητή Κωνσταντίνου Χαλβαδάκη σε ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλούνται να προσέλθουν ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλβαδάκης, αφιπηρητής σας, καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος. Καλώς ορίσατε. Ο πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθηγητής Πέτρος Γαγάνης. Ο κοσμήτωρας της Σχολής Περιβάλλοντος, καθηγητής Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Ανδρέας Τρούμπης. Ο αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου. Θα σας σηκώσω και πάλι, κύριε αντιπρίτανη, καθώς θα ζητήσουμε να κηρύξετε την έναρξη της τελετής και να απευθύνετε χαιρετισμό. Δεν έχει νόημα να μακρηγορεί κανείς αυτές τις περιπτώσεις, μόνο να χαρεί για έναν εξαιρετικά αξιόλογο συνάδελφο. Εγώ δεν θα μιλήσω για το έργο του, γιατί δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε γνώστης. Απλώς θα μιλήσω λίγο, δύο λόγια δηλαδή, για το πώς θυμάμαι εγώ τον κύριο Χαλβαδάκη εδώ στη Μυτιλήνη, σε μια περίοδο που ήμασταν πολύ λίγοι, όπως θυμάσαι και εσύ, Δία, και όλοι γνωστοί, και βγαίναμε έξω και στα μπαράκια, όσα υπήρχαν τότε, γιατί δεν υπήρχαν και πολλά, όπως τώρα, και στις ταβέρνες. Και το θυμάμαι πάνω έναν άνθρωπο προσινή, ευχάριστο, εξαιρετικά αγαπητό σε όλο τον κόσμο και του Πανεπιστημίου και της τοπικής κοινότητας. Έναν άνθρωπο ανοιχτό, πάρα πολύ δεκτικό σε παρέες, χωρίς καμία έπαρση, διότι εγώ τότε που τον ήξερα ήμουν υποψήφιος διδάξας και ο Χαλβαδάκης καθηγητής ΑΕΔΗ. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό τον τιμά και ότι τον θυμόμαστε και ορισμένοι άνθρωποι από εκείνη την εποχή με πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που από αυτή τη θέση μπορώ να πω να ανοίξω την τελετή της ομοτιμοποίησης του. Νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά ευχάριστο και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Να είστε καλά πάντα, κύριε Χαλβαδάκη, και καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Παρακαλείται ο πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθηγητής Πέτρος Γαγάνης, να προσέλθει και το δικό του χαιρετισμό. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από δίνοντάς σας μια εικόνα του Τμήματος Περιβάλλοντος σήμερα, όπως την περιέγραψα με στοιχεία και δεδομένα στην πρόσφατη πιστοποίηση του τμήματος. Ταυτότητα του τμήματος σήμερα προφανώς έχει την κουλτούρα της εξωστρέφειας, την κουλτούρα της αριστείας, την κουλτούρα της πρωτοπορίας. Αλλά όμως περιέχει και τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των στελεχών αυτού του τμήματος, των μελών αυτού του τμήματος. Και όταν λέω των στελεχών, δεν εννοώ μόνο τα μέλη ΔΕΠ, ούτε μόνο τους ΔΥΠ, τους ΕΤΕΠ, αλλά και τη γραμματεία, ακόμα και τις κυρίες της καθαριότητας. Οι σχέσεις μέσα στο τμήμα είναι ιδιαίτερες. Επίσης, έχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, η οποία δεν φτάνει και στο επίπεδο του συναισθήματος, φτάνει και στο επίπεδο της αγάπης προς το τμήμα και της περηφάνειας προς το τμήμα. Τις τελευταίες μέρες σκεφτόμουν συνεχώς στο background του μυαλού μου ότι έχω να πω σήμερα δύο λόγια σε συγκεκριμένη εκδήλωση για τον Κώστα του Χαλβαδάκη. Και εκείνο που μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, επειδή είχα πρόσφατα όλη αυτή την εικόνα του τμήματος, είναι ότι αν χωρίς τον Κώστα του Χαλβαδάκη, η εικόνα αυτή του τμήματος θα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Κώστας Χαλβαδάκης ήταν ο πρώτος επιστήμονας, ο πρώτος μηχανικός περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Την πρωτοπορία και την καινοτομία ήταν
προσέφερε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εδώ στο τμήμα του. Είμαι τυχερό να τον έχει. Ο Κώστας Χαρβαδάκης ήταν ο δάσκαλος με κεφαλαία. Ακόμα οι φοιτητές του τον προσφωνούν δάσκαλο. Ήταν δάσκαλος όχι μόνο γιατί πρόσφερε γνώσεις, αλλά πρόσφερε, μετέδιδε ήθος, μετέδιδε αυτή την αγάπη για τη δουλειά, την αγάπη προς το τμήμα, που ήταν, το τμήμα ήταν και σαν τον παιδί του. Στην πραγματικότητα όμως, βλέποντας όλα αυτά, το τμήμα αυτό, το DNA του οργανισμού τμήματος, είναι πραγματικά παιδί του. Είναι ένα κομμάτι, έχει ένα μεγάλο κομμάτι του DNA του Χαρβαδάκη. Ήταν επίσης, θυμάμαι καμιά φορά χαμογελάω, ο άνθρωπος που έφερε την ισορροπία στο τμήμα, κάποιες δύσκολες εποχές με αρκετές αντεκλήσεις, και την έφερε την ισορροπία σαν ειρηνοποιός. Έφερε την ισορροπία πολλές φορές μπαίνοντας μπροστά, πολλές φορές χτυπώντας τη γροθιά στο τραπέζι. Πολλοί από εμάς, μιλάω τώρα για τους διδάσκους, δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Εγώ είναι δεδομένο ότι ο λόγος που βρίσκομαι, το ότι βρίσκομαι εδώ μπροστά σας, σαν πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οφείλω στο μέγιστο βαθμό στον Κώστα Χαρβαδάκη και πολλοί από εμάς. Το ότι μαζευτήκαμε όλοι μαζί εδώ πέρα σήμερα, είναι ένα άλλο γεγονός που δείχνει κάτι άλλο όσον αφορά το τμήμα. Δείχνει την ποιότητα του τμήματος, δείχνει ένα τμήμα το οποίο δεν ξεχνάει αυτό το χρέος του. Σήμερα όλοι μαζί ήρθαμε να γράψουμε τον επίλογο στο κεφάλαιο Χαρβαδάκη στο βιβλίο της ιστορίας του τμήματος. Το κεφάλαιο αυτό διακόπηκε εντελώς απότομα από εξωγενείς δυνάμεις. Αισθανόμασταν ένα κενό οι περισσότεροι από εμάς όσον αφορά αυτό. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι πολύ περήφανος που το τμήμα κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει ένα τμήμα που σέβεται τον εαυτό του. Να αποδώσει την τιμή, να αποδώσει τα εύσημα σε έναν άνθρωπο που πρόσφερε τόσο πολλά στο τμήμα, που στην πραγματικότητα χρωστά ένα μεγάλο μέρος της προσωπικότητάς του και της ταυτότητάς του σήμερα. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαρβαδάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλείται να προσέλθει ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Ανδρέας Τρούμπης, για την παρουσίαση του έργου και της προσφοράς του τιμόμενου καθηγητή Κωνσταντίνου Χαρβαδάκη. Κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Κοσμήτορα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακαδημαϊκά στελέχη, κυρίως παλιοί περιβαλλοντολόγοι του Τμήματος Περιβάλλοντος που είστε σήμερα μαζί μας έστω και ψηφιακά, και κυρίως νέοι και νέες περιβαλλοντολόγοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας διαβεβαιώσω ότι συγγράφοντας την συγκεκριμένη ομιλία δεν είχα πει μία κουβέντα με τον κύριο Πρόεδρο, καθότι μία μακρά σειρά από τις σκέψεις του, αυτές που μόλις σας εξέφρασε, διέπουνε και την δική μου προσέγγιση. Θα διαφωνήσω όμως με μία φράση του. Ήρθαμε να γράψουμε τον επίλογο. Κυρίες και κύριοι, ήρθαμε για να γράψουμε τον πρόλογο της νέας παρουσίας του Κώστα Χαρβαδάκη στο σπίτι του. Κυρίες και κύριοι, όταν ο κύριος Κοσμήτορ, εν πολλής εμπνευστής της σημερινής τελετής, για την οποία ομότιμε καθηγητά Χαρβαδάκη,
έδωσε απέραντο χρόνο, φαντασία και την ψυχή του, σας διαβεβαιώ προς τούτο, είμαι βέβαιος άλλωστε ότι δεν έχετε καμία αναμφιβολία. Όταν λοιπόν ο καθηγητής Δημητρακόπουλος με ενημέρωσε για το σχεδιασμό της τελετής και μου ζήτησε να αναλάβω την παρουσίαση και προσφώνηση του ομότιμου καθηγητή Κωνσταντίνου Χαλβαδάκη, αποδέχθηκα την πρόσκλησή του αυτομάτως. Ήταν καθήκον. Ίσως ήταν ιστορική αναγκαιότητα για εμένα να εκθέσω ενώπιόν σας την επιστημονική διαδρομή του καθηγητή Χαλβαδάκη, την προσωπική πορεία του φίλου και του συνοδοιπόρου Κώστα. Σας βεβαιώ όμως ότι σκεπτόμενος ζορίστηκα κατά την δημόδια έκφραση πολύ όταν κάνοντας αναδρομή στην βιογραφία του Κώστα Χαλβαδάκη αλλά και στις δικές μου παράλληλες αναμνήσεις αντιλήφθηκα ότι το σημερινό αυτό έργο μόνον εύκολο δεν είναι ως εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο ούτε ως στόχευση, αλλά κυρίως δεν είναι εύκολο ως μεθοδολογία. Και δεν σας κρύβω ότι οι μνήμες μου ταξίδεψαν σε παρόμοιες εκδηλώσεις που έχω δυστυχώς συχνά παρακολουθήσει σε κεντρικά λεγόμενα, μεγάλα ή παραδοσιακά πανεπιστήμια της χώρας. Ήτανε βοηθός, διότι κατάλαβα τι δεν έπρεπε να κάνω. Όποιος έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ανάλογη τελετή, θα διαπιστώσει ότι ο προσφωνών ως εγώ τώρα καλή ώρα συχνά καταφεύγει στην απαγγελία του βιογραφικού σημειώματος του τιμωμένου προσώπου. Και για να παρακάμψει το τετριμένο αυτής της προσέγγισης, καταφεύγει ουσιαστικά στην συσκευασία της ομιλίας του με παλώμενη φωνή, με σποραδικά σκυρτήματα συγκίνησης και ένα πομπόδες ύφος που εκφράζουν ψυχοσωματικές εκδηλώσεις της νόσου της εποχής μας, δηλαδή το ευερέθιστον κόλλον. Το σκηνικό, φίλε Κώστα, θυμίζει εν πολλής νεκρολογία. Και έτσι πέραν της αντιαισθητικής γραφικότητας πρέπει να τονίσουμε από την πρώτη στιγμή ότι εδώ έχουμε γιορτή. Εδώ δεν είμαστε για να τιμήσουμε κατά κάποιαν σύμβαση ακαδημαϊκή ένα μέλος ΔΕΠ, αλλά έναν καθηγητή με κάπα κεφαλαίο, έναν οικουμενικό άνθρωπο. Εδώ δεν είναι επεξεγέλασε. Εδώ είμαστε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Περιβάλλοντος, που το όνομα του Κώστα ξέρεις πολύ καλά ότι μετά από τόσα χρόνια παρουσίας ψιθυρίζουν τα κύματα του Αιγαίου. Το δροσίζει η άβρα του, ευτυχώς για τη στιγμή περίπου. Το φωτίζει το φως εξανατολών του Καραθοδωρή. Το χρωματίζει η ροδοδάκτυλη ιός, όπως μας είχε πει το 86 που πρώτα συναντηθήκαμε στη Χάλκη, όπως θα θυμάσαι, ο Νταγιάλα, δηλαδή αυτές τις απίστευτες αποχρώσεις που μόνον εδώ μπορούμε να βρούμε, τις αποχρώσεις του Λυκαυγούς και της Αμφιλίκης. Εδώ είμαστε για να καταλάβουμε γιατί
Χαλβαδάκης και Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου και Χαλβαδάκης είναι έννοιες μη διακριτές. Είναι ένα συνεχές. Μιλώντας και αξιολογιώντας τον, αναπόφευκτα πράττουμε το ίδιο για το άλλο. Και τούμπαλιν. Είμαστε εδώ σήμερα για να θεραπεύσουμε μια ασυνέχεια. Να ενώσουμε μια γραμμή, τεθλασμένη ίσως, που το τελευταίο τμήμα της είναι διακεκομένο, αλλά πρέπει εμείς να το κάνουμε συνεχές και bold. Είμαστε εδώ για να συμπληρώσουμε το κενό. Πώς όμως δεν θα εγκλωβιστούμε στη συμβατικότητα της ακαδημαϊκής τελετής, που μάλλον δεν προσυδειάζει στον Κώστα. Αλλά θα αναγνωρίσουμε και στο πρόσωπό του την καταστατική σημασία του τμήματος περιβάλλοντος στην ακαδημαϊκή γένεση και την ανεπανάληπτη πρωτοπορία των περιβαλλοντικών σπουδών στην Ελλάδα. Πώς δεν θα αναμίξουμε σε κάποιον άνοστο χυλό την πολλαπλή σημειολογία της εκδήλωσης για τον καθηγητή Χαλβαδάκη, αλλά θα προσδιορίσουμε το ρόλο του στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής επιστημολογίας και τη διαρκή εξέλιξή της. Και έπειτα ήρθαν οι μέλισσες. Οι μέλισσες που τσιμπούν, αλλά που κάνουν και μέλι. Και δανείζομαι τη φράση από το πολυδιαβασμένο έργο του Γιάννη Ξανθούλη, στο οποίο ο θρυλικός θίασος της Μαρίκας Σουέζ περιοδεύει στα τέλη της δεκαετίας του 40 στις λουτροπόλεις της Ελλάδας, οι οποίες ήταν και ιαματικές οι περισσότερες. Εφώνει λοιπόν πάθη και έρωτες στο εν λόγω μυθιστόρημα ή φαίνουν, φίλε Κώστα, το πέπλο μιας ηθελημένης, ηθελημένα ξεχασμένης και ανεξέλεγκτα εκρηκτικής περίοδου. Αλλάξτε το Μαρίκα Σουέζ με Νίκος Μάργαρης ή Κώστα Σοφούλης, το 40 με το 80, βάλτε τη Λουτρόπολη της Θερμής εδώ δίπλα στη Μυτιλίνη, κρατήστε όλα τα άλλα σε μεταφορική βέβαια διάσταση και έχετε το μέγεθος της πρόκλησης και των δυσκολιών για αυτήν τη συγκεκριμένη συγκρότηση. Και έτσι λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, προέκρινα μια λύση. Και αυτή η λύση είναι ένα παιδικό παιχνίδι, κύριε συνάδελφε. Είναι αυτό το παιχνίδι των ερωτήσεων που βάζουμε κάποιον στο μυαλό μας και μας ρωτάνε, αν ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν. Αν ήταν αίσθηση, τι αίσθηση θα ήταν. Και επιχειρούμε να εντοπίσουμε ποιο είναι το κρυμμένο πρόσωπο. Μόνο που εδώ το παιχνίδι αυτό θα το παίξουμε ανάποδα. Ξέρουμε το πρόσωπο, αλλά δεν ξέρουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. Και έτσι λοιπόν θέτω το πρώτο ερώτημα στο παιχνίδι. Αν ο Κώστας Χαλβαδάκης ήταν σύστημα φυσικής, τι σύστημα θα ήταν? Μήπως τροχός ή ελαττήριο ή μηχανή εσωτερικής καύσης? Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε ένα από αυτά υπό διάφορες αναγνώσεις θα του τέριαζε. Εγώ όμως θεωρώ ότι ο Κώστας Χαλβαδάκης είναι φυσικό εκρεμές. Είναι ένα στερεό σώμα που κρέμεται από μια λεπτή κλωστή και ταλαντώνεται μεταξύ αντίθετων άκρων. Ο Κώστας ο Χαλβαδάκης είναι ο άνθρωπος των αντιθέσεων σε εποχές ραγδαίων εξελίξεων. Κριτικομανιάτης, όπως ο ίδιος προσδιορίζει την ταυτότητά του. Στην Καλιφόρνια των παιδιών των λουλουδιών, των επαναστάσεων του 60-70, κοπέλι
κοπέλη του πλέον τυπικού συνδυασμού της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Ο γιος του χωροφύλακα Προκόπη και της δασκάλας Κουλίτσας. Και το πιο δύσκολο απ' όλα, αδελφός δύο κριτικοπουλάρων της Νίτσας και της Ελευθερίας, αυτός ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, από τους αρμένους από κόρονα Χανίων των 700 ατόμων την εποχή της γέννησής του, στο Πάλο Άλτο και το Στάνφορντ. Στα χρόνια της Κάρσον, του Έρλιχ και του Κόμονερ. Από την στενή μεταπολεμική Ελλάδα στον ορίζοντα του κοσμοπολιτισμού. Ο στέλεχος μεγάλης διεθνούς εταιρείας μηχανικών, ο Χαλβαδάκης, στείνει σε νευτόνιο χρόνο, ΔΕΤΕ, εργαστήριο ποιότητας υδάτων στην Περσία, πριν τον Χωμεϊνί. Και έπειτα, το άλλο άκρο, πασχίζει να προμηθευτεί κάποια γραμμάρια αντιδραστηρίων ή κάποιον εργαστηριακό εξοπλισμό σε χρόνο άπειρο των διαδικασιών του ΕΛΕ και του δημόσιου λογιστικού. Ο πρώτος περιβαλλοντικός μηχανικός της χώρας, όταν το αντικείμενο ήταν ανύπαρκτο στη δημόσια αλλά και ακαδημαϊκή αντίληψη, όταν στην καλύτερα περίπτωση ένας τέτοιος ασχολούμενος προφερόταν ως περιβαντολόγος, γεγονός που του δημιουργούσε μπιμπίκια, αυτός ο πρώτος λοιπόν περιέγραφε σαρκαστικά και αυτοσαρκαστικά το αντικείμενό του ως νερά σκατά σκουπίδια. Αν ήταν χημική ουσία, δεύτερη ερώτηση. Ποιας κατηγορίας θα ήταν ή ποια χημική αντίδραση θα περιέγραφε. Μήπως οξύ ή βάση που θα έδινε άλας και νερό στη σχετική αντίδραση ή κάποιο οξυδοτικό ή αναγωγικό μέσο σε αντίδραση οξυδοαναγωγής. Ισχυρίζομαι ενώπιον σας ότι ο Κώστας Χαλβαδάκης θα ήταν καταλύτης. Δηλαδή μια ουσία κυρίως στερεά η οποία επηρεάζει, επιταχύνει την ταχύτητα της αντίδρασης παραμένοντας αμετάβλητη στο τέλος της. Πολύ δε περισσότερο που ως μηχανικός ο Χαλβαδάκης αντιλαμβάνεται ότι η ευρύτατη χρήση των καταλυκωτών στην βιομηχανία οφείλεται στην ικανότητά τους να διευκολύνουν την διεξαγωγή θερμοδυναμικά επιτρεπτών χημικών αντιδράσεων σε εφικτές βιομηχανικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και στη δυνατότητά τους να παράγουν τα επιθυμητά προϊόντα με μεγάλη εκλεκτικότητα. Για διαβάστε το αυτό. Αντί για βιομηχανία, βάλτε εκπαίδευση και παιδεία και θα δείτε ενδεχομένως τον παραλληλισμό. Ας θυμηθούμε ότι η σύλληψη της ίδρυσης περιβαλλοντικών σπουδών στην Ελλάδα το 1984 ως θεμελίωση της ταυτότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν επαναστατική για την περίοδο εκείνη. Ο θίασος του Μάργαρη είχε αρχικά καμιά δεκαριά συντελεστές σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και σχεδόν κανένα κομπάρσο. Διακριτές, ισχυρές, μεστές προσωπικότητες
με διαφορετικές ακαδημαϊκές καταγωγές και εμπειρίες. Αναγκαστικά διαφορετικές προσλήψεις της επιστήμης. Διαφορετικές προσεγγίσεις της διεπιστημονικότητας. Πάμπολες φορές οι σχέσεις δεν ήταν εύκολες. Ήταν ίσως και συγκρουσιακές. Πάντα όμως ήταν συνθετικές. Και αυτό είναι το κύριο γνώρισμα του τμήματός μας και του ρόλου του Κώστα Χαλβαδάκη. Ας θυμηθούμε ότι η όρη κλειδιά την περίοδο εκείνη, κυρίες και κύριοι, ήταν ρύπανση του περιβάλλοντος, προστασία της φύσης, επεξεργασία αποβλήτων. Οι έννοιες, μεταεπιστημονικές έννοιες, που θεωρούνται κυρίαρχες και αυτονόητες σήμερα και άγουν την περιβαλλοντική επιστήμη και πολιτική, δεν είχαν καν κατασκευαστεί. Βιοποικιλότητα, βιωσιμότητα, πλανητική αλλαγή εμφανίστηκαν στο δημόσιο και ακαδημαϊκό λόγο από το 86-87 και μετά. Άλλος λόγος, άλλη επιστήμη, άλλη διδακτική μέθοδος, άλλο πρότυπο. Ένας απίστευτος νοητικός μετασχηματισμός δρομολογήθηκε. Και για το τμήμα περιβάλλοντος αυτός ο μετασχηματισμός πήγαινε παράλληλα με τη δόμηση του προγράμματός του. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, το τμήμα έπρεπε να ανταποκριθεί ταυτόχρονα και σε θέματα τακτικής και σε θέματα στρατηγικής. Και σε προβλήματα ανάπτυξης με την έννοια της αύξησής του και σε προκλήσεις επιστημολογίας. Τι εισέφερε ο Κώστας Χαλβαδάκης σε αυτό το σημείο? Ιδιαίτερα, ποια είναι αυτά τα οποία απετέλεσαν και αποτελούν εδραία επιστημονική μέθοδο του τμήματος? Θα περιοριστώ σε τρεις άξονες μόνο. Ο Κώστας Χαλβαδάκης εισήγαγε κατά τρόπο ισχυρό τη συστημική θεώρηση του περιβαλλοντικού ζητήματος. Κορυφαία συμβολή, λόγω της καθολικότητας της γενικής θεωρίας συστημάτων έναντι ιουδήποτε φυσικού, τεχνολογικού, κοινωνικού ή οικονομικού φαινομένου. Πέραν του ενοποιού χαρακτήρα που διατρέχει επιμέρους πειθαρχίες οι επιστήμες, καθιστώντας παράλληλα εφικτούς και τους παραλληλισμούς αλλά και τις τεχνικές ομοταγής. Η συστημική κληρονομιά του Κώστα Χαλβαδάκη συνδέει το τότε με το σήμερα και το αύριο της περιβαλλοντικής επιστήμης, όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει με τα τόσο καλπάζοντα σήμερα κοινωνικά οικολογικά συστήματα. Ο Κώστας Χαλβαδάκης και τη μηχανικός, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έκανε μια υπέρβαση της κλαδικής νοοτροπίας. Μακράν του καθεστώτος ΤΕΕ και της νοοτροπίας ΤΕΕ. Όταν εγείρετο το θέμα εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής τεχνολογίας, μας εξήγησε ότι το πρόβλημα δεν είναι η διαστασιολόγηση μιας εγκατάστασης, αλλά η σύνδεση και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού σε συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά συστήματα. Βλέπουμε δηλαδή εδώ να αναδύονται τα κορυφαία ζητήματα των σχέσεων σχεδιασμού και διοίκησης, την ανάδυση της θεωρίας δικτύων και της ασφαλειάς τους, της πολιτικριτηριακής χωροθέτησης, των διαδικασιών λήψης απόφασης στο δίπολο τεχνοκρατική γνώση, δημοκρατική λειτουργία και συμμετοχική συμπαραγωγή. Και όπως στα δύο προηγούμενα σημεία ο Κώστας Χαλβαδάκης ήταν 20 χρόνια μπροστά από την εποχή του, εισηγήθηκε τη θεώρηση του ελαιώνα ως βιο-οικονομικού συστήματος.
Ο Μάργαρης είχε κάνει το πρώτο βήμα υποστηρίζοντας ότι ο ελαιώνας δεν είναι καλλιέργεια, αλλά δασικό σύστημα. Άλλοι είπαν ή είπαμε ότι είναι το τοπιολογικό παλίμψιστο του ανθρώπινου μόχθου πάνω στο δέρμα της φύσης, ανάλογα με τα τεχνολογικά μονοπάτια κάθε εποχής. Ο Χαλβαδάκης μας είπε το εξής παράδοξο, ότι το ελάχιστο παραγωγικό στοιχείο του ελαιώνα πιθανότατα πρέπει να θεωρείται το λάδι. Καθότι εκείνο που ενδιαφέρει είναι η αποτίμηση του συστήματος ως πεδίο, ως μηχανισμός παραγωγής πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών. Βλέποντας τον ελαιώνα ακόμα και ως μέγα εργοστάσιο παραγωγής δευτερογενών ουσιών, όπως οι πολυφενόλες, με πολλαπλή προστιθέμενη αξία σήμερα για τη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακοβιομηχανία ή τη βιομηχανία καλλιντικών. Αυτό που σήμερα ονομάζεται βιοοικονομία και σαρώνει παγκοσμίως ως προσέγγιση και εφαρμογές, ο Κώστας μας το είχε πει περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι ο Κώστας Χαλβαδάκης μας είπε ότι το απόβλητο τέρας, ο κατσίγαρος, δεν αντιμετωπίζεται με κάποια τεχνολογία που πρέπει κάποτε να ανακαλυφθεί, αλλά με συνολική διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας του συστήματος ελαιώνας. Κι αν ήταν βιολογική ή οργανική ένωση, τι θα ήταν ο Χαλβαδάκης? Μήπως ένζυμο? Δηλαδή μια πρωτεΐνη που ελέγχει την ενεργοποίηση μιας βιοχημικής αντίδρασης επιταχύνοντας συχνά την αντίδραση κατά εκατομμύρια φορές? Ή μήπως καταλυτικό RNA, ριβόζυμο δηλαδή, με ρόλο το κόψιμο ή τη σύνδεση RNA και DNA. Και τη δημιουργία κυρίως πεπτιδικών δεσμών εν ολίγης της ζωής. Ο Κώστας Χαλβαδάκης είναι χαρισματικός δάσκαλος. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι και όλες. Και πρωτίστως τα παιδιά του άτεκνου πολύτεκνου. Μια ακόμα αντίθεση της προσωπικότητάς του. Καθηγητές, καθηγήτριες, ακαδημαϊκά στελέχη σε τόσα πανεπιστήμια παντού, επιτυχημένοι επαγγελματίες, προβεβλημένα στελέχη εταιριών και δημόσιας διοίκησης παντού, είναι παιδιά του Κώστα Χαλβαδάκη. Όμως αυτό θα ήταν στήρα πεζό αν ήταν απλή διαπίστωση. Το ερώτημα είναι το πώς και το γιατί πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα ο δάσκαλος. Ήταν απλώς το αποτέλεσμα μιας χαρισματικής καθοδήγησης μιας ομάδας φοιτητών? Όχι, είναι η απάντησή μου. Είναι το υπόδειγμα του τι πρέπει να κάνει ένα τμήμα του χαρακτήρας μας στο μέλλον. Ο Κώστας Χαλβαδάκης οραματίστηκε και εφάρμοσε ένα curriculum στοχευμένο στο problem solving, δηλαδή στην επίλυση προβλημάτων, την ανακάλυψη και τη διερευνητική ή εξερευνητική μάθηση που απαιτεί από τους φοιτητές να εμπλέκονται ενεργά σε καταστάσεις ώστε να βρίσκουν λύσεις. Ο Κώστας δίδασκε την φύση της τεχνολογίας, το μηχανικό σχεδιασμό, τη συστημική σκέψη, το troubleshooting, ενσωματωμένο στην επιστήμη και τις μαθηματικές βάσεις της. Ο Κώστας έσπρωχνε να εξερευνούν σε βάθος όλα τα πεδία, χρησιμοποιώντας τις επιμέρους δεξιότητες που είχαν ή όφυλα να αποκτήσουν, παραδείγματος χάρη τα εργαλεία ανάλυσης χώρου.
να αναζητούν δημιουργικές και καινοτόμους οδούς εφαρμογής των γνωσεών τους προς επίλυση προβλημάτων. Να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ερευνητικά έργα σχετικά με τις σπουδές τους. Έτσι, αναγκαστικά, η επόμενη ερώτηση είναι κι αν ήταν τύπος οργανισμών στην οικολογική διαδοχή, τι θα ήταν? Θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι ότι θα ήταν ένα πρόδρομο ή πρόσκοπο είδος. Αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται pioneer. Στην αντίληψή μου δεν αρκούν τα προηγουμένως λεχθέντα, δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν τον όρο pioneer. Πώς το εξηγώ αυτό? Η αναζήτηση της διεπιστημονικότητας και η επικράτηση των μεταεπιστημονικών εννοιών δεν είναι διαδικασίες ελεύθερες ασάφειας και σχετικιστικής αποδόμησης των ορίων, των ποσοτήτων, των ποιοτήτων, των ρυθμών, των διοργασιών, δηλαδή της θεμελίωσης της συστημικής θεώρησης του περιβάλλοντος. Στρεβλώσεις, αδυναμίες αναπαραγωγής και αντιγραφής με την έννοια του replication, όχι του εθήμου κατά τις εξετάσεις. Δεν σας άρεσε αυτό? Έλλειψη υποθέσεων προς έλεγχο. Είναι από τα βασικά γνωρίσματα της εκτροπής ή της κρίσης που ταλαιπωρεί τις επιστήμες μας δια της ασαφούς διεπιστημονικότητας. Όπως περιέγραψε καυστικά και δραματικά ο καθηγητής Σουλέ το 1996 σε έκθεσή του για την εξέλιξη των περιβαλλοντικών σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μας λέγει: ασύνδετα και αθρηστικά προγράμματα σπουδών υπό το πρόσχημα της διεπιστημονικότητας καταλήγουν από science σε liberal arts ή αλλιώς σε διεπιστημονικός αγραμμάτους. Αν κοιτάξουμε γύρω μας και όχι πολύ μακριά μας, στο χώρο μας, στον καθημερινό λόγο, ακαδημαϊκό και πολιτισμικό, θα δούμε πόσοι επιστήμονες και μη είναι ακόμα προδαρβινικοί όσον αφορά στην αποδοχή της εξέλιξης, Κώστα. Είναι προμεντελιανοί όσον αφορά την κληρονομικότητα. Είναι προμαλθουσιανοί ως προς την κατανόηση της εκθετικής αύξησης. Είναι προαριστοτελικοί ως προς τη λογική. Είναι προμπερνουλιανοί ως προς την έννοια της πιθανότητας. Και κυρίως για σένα είναι προκαρνωτικοί όσον αφορά το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Και με αυτήν την σούπα επιχειρείται επιστήμη και περιβαλλοντική πολιτική. Όμως όλα αυτά είναι το DNA της περιβαλλοντικής επιστήμης. Γιατί σας τα είπα? Διότι ο Κώστας, όπως κι όλοι μας νομίζω, το πολύ το κυριελέισον το βαριέται και ο παπάς. Έτσι θέλω δύο πράγματα να τονίσω. Ότι υπήρξανε στο γύρισμα του αιώνα δύο κείμενα τομές. Το πρώτο είναι η ομιλία της καθηγήτριας Τζέιν Λούπτσενκο στην Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών. Ο τίτλος «Entering the Century of the Environment, a New Social Contract for Science». Δεν τοποθέτησε μόνο τις νέες διαστάσεις του περιβαλλοντικού ζητήματος ως τομεακά προβλήματα, αλλά κυρίως ως επιδράσεις σε τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας, δημόσια υγεία, οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική ασφάλεια
δουλειά μας είναι, είπε, να στοχεύσουμε στις πλανητικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, να αποδώσουμε αξιόπιστη και χρήσιμη γνώση στην κοινωνία, να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε πιο στενές, πιο... intimate, κόλλησα τώρα. Intimate, λοιπόν, εσείς κύριε που ξέρετε. επαφές μεταξύ επιστήμης και πολιτών. Και ένα χρόνο μετά ήρθε η μεγάλη τομή από το National Science Foundation και η μεγάλη πρόταση για το νέο διδακτικό πρότυπο, το λεγόμενο STEM. Ακρονίμιο των λέξεων Science, Engineering, Technology, Engineering and Mathematics. Και αυτό, φίλε Κώστα, δεν το εννοούσε ένα πρόγραμμα σπουδών που να έχει πολλά από αυτά. Το εννοούνε ως μια μέθοδο διδακτική, η οποία πρέπει να ξεκινάει ουσιαστικώς από το δημοτικό και στόχος είναι να στρέφεται και να χρησιμοποιεί τη συστημική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, την χρήση των δεξιοτήτων και την χρήση θεμελιωδών οδών της επιστήμης, σαν αυτές που χαρακτήρισα προηγουμένως προ. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω εάν στην Ελλάδα έχουμε διάστημα ανθρώπους. Έχουμε όμως σίγουρα εδώ τον πρώτο στεμάνθρωπο. Καθότι τόσον ο ίδιος όσον και η ομάδα του έκαναν ακριβώς αυτό. STEM, απλώς το έκαναν κάποιες δεκαετίες νωρίτερα. Κλείνω με ένα βασικό ερώτημα. Κι αν ήτανε τύπος ιστορικού γεγονότος, τι θα ήτανε? Ισχυρίζομαι ότι θα ήταν μάχη. Διαπάλη ιδεών στο εσωτερικό. Ανταρτοπόλεμος με το βαθύ κράτος και την επιστημιακή αθυρωμάτωση στο εξωτερικό. Συμμετοχή όμως στη θωράκιση του αρχιπελάγους συνολικά. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σχεδιάστηκε ως πειραματικό πανεπιστήμιο. Όταν τα λοιπά συνομήλικά του ιδρύματα υπήρξαν κοντόφθαλμα παραρτήματα κεντρικών πανεπιστημίων και τίποτα άλλο. Και ας μην ξεχνάμε ότι η σύλληψη αυτή του Σοφούλη και του Μάργαρη ουδέποτε έγινε κατανοητή και αποδεκτή από το πιο συντηρητικό τμήμα του βαθαίως ελληνικού κράτους, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίο και το Τμήμα Περιβάλλοντος ως καταστατικό του δεν έγιναν εν κενό, αλλά στο πλαίσιο του δόγματος πολιτισμικής θωράκισης του τόξου Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος. Και αυτό μόλις μια δεκαετία μετά την επαναφορά της δημοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά και την εισβολή στην Κύπρο. Ουδής εκ του θειάσου του Μάργαρη ήταν άεργος. Τουναντίον θα έλεγα. Ο Χαλβαδάκης και οι πιο συνειδητοποιημένοι ήρθαν εδώ να κτίσουν τύχη πολιτισμού και επί των επάλξεων αυτών αφιέρωσαν τη ζωή τους και συγκρότησαν τη δράση τους. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Κώστας είναι μάχη και έδωσε πραγματικά τη ζωή του για το τμήμα και το πανεπιστήμιο, θέλω να του αφιερώσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα συγκλονιστικό κομμάτι στο οποίο ο Σέξπιρ
αποδίδει στον Ερίκο τον Πέμπτο πριν τη μάχη του Αζινκούρ τα εξής. Να λέει στους συντρόφους του: αυτήν την ιστορία πρέπει ένας καλός άνδρας να διδάξει στο γιο του και η εορτή αυτή δεν θα περάσει. Από τη μέρα αυτή έως το τέλος του κόσμου, χωρίς να μνημονευόμαστε μέσω αυτής. Εμείς οι λίγοι, οι ευτυχείς λίγοι, εμείς μια ομάδα αδελφών. Γιατί αυτός που θα χύσει σήμερα το αίμα του μαζί μου θα είναι αδελφός μου. Όσο ταπεινός κι αν είναι, η ημέρα αυτή θα εξευγενήσει την καταγωγή του. Αυτό, Κώστα, για σένα και τους συνοδοιπόρους σου. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν θα μείνουμε στο Σέξπιρ. Αν θέλαμε, ήθελες ένα τραγούδι. Τι θα ήθελες? Ρίτα Σακελαρίου, δεν πιστεύω. Dire Straits. Ίσως. Και είναι σαν να μας μιλάς εσύ για σήμερα, Κώστα. Μέσα από αυτά τα πεδία των καταστροφών, ανοίγω παρένθεση, των απότομων αυτών διακοπών στη ζωή σου, βαπτίσεις της φωτιάς έχω παρακολουθήσει όλο μου τον πόνο. Καθώς οι μάχες φούντοναν με μανία και παρόλο που με πόνεσαν τόσο άσχημα, στο φόβο και στον πανικό δεν με εγκαταλείψατε, αδέλφια μου, στα όπλα. Κώστα, εάν ελληνισμός σημαίνει το να ζεις στα άκρα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το Πανεπιστήμιο του Ελληνισμού και ο αντιθετικός Κώστας Χαλβαδάκης είναι το υπόδειγμά του. Κώστα, γνωριζόμαστε από το 1986. Ξέρω ότι απότομη, ευνίδια διακοπή της πορείας σου για σένα ήταν, ίσως είναι, εντός εισαγωγικών, θάνατος. Εσύ όμως ήσουν πάντα αντίθετος με αυτά και σε διαβεβαιώ ότι για το σπίτι σου και τους αδελφούς σου είσαι ένας αθέατος παρόν. Ήρθε η ώρα, Κώστα, να αφήσεις τα Χανιά, τους Αποκόρονες, τους Λεντάριδες και τα λοιπά. Κώστα, το σπίτι σου είναι εδώ. Το γραφείο σου είναι εδώ. Οι φοιτητές σε περιμένουνε. Οι φίλοι σου σε περιμένουνε. Να θυμάσαι ότι τίτλοι δεν μπαίνουνε στους ανθρώπους, αλλά ότι είναι αποτέλεσμα πάντα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του χαρακτήρα τους και των περιστάσεων. Κώστα, αν ήσουν μαντινάδα, θα ήσουν η μαντινάδα του Βενιζέλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, δεν τον εσταίνει μάντρα. Ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρούμπη. Πώς μπορούμε να μην είμαστε περήφανες και περήφανοι όλοι εμείς που εργαζόμαστε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και έχουμε εσάς για καθηγητές μας. Και επιτρέψτε μου να πω σε μια πολύ πιο απλή γλώσσα. Κάποια στιγμή, κύριε Χαλβαδάκη, όταν στο σπίτι μου και στο δικό μου νοικοκυριό δεν υπήρχε η ανακύκλωση παρά μόνο στο πλαίσιο αυτών που μου είχε μάθει η γιαγιά και ο παππούς, όπως τότε κάνανε αυτοί,
Παρακολουθώντας μια δική σας διάλεξη σε αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, άκουσα για σκουπίδια του διαστήματος και γύρισα σπίτι και έντρομη προσπάθησα να δω τι μπορώ να κάνω. Σας ευχαριστώ. Και σας καλώ να ανεβείτε στη σκηνή. Παρακαλούμε τον κύριο Αντιπρίτανη για την ανάγνωση και την επίδοση της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ανάγνωση νομίζω ότι είναι τυπική. Ουσιαστικά το απονέμει φυσικά το τίτλο του μόνιμου καθηγητή. Η επίδοση είναι, αλλά είναι καλό να δώσει τον κύριο Αντρέα Τρούμπη, κύριο Πρίτανη, να τη δώσει που είναι αυτό το τμήμα. Αν θέλετε, κύριε Πρίτανη. Τι είναι, μου κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Όχι, δεν χωράμε σε αυτήν την. Οπα, σιγά παιδιά. Εδώ είναι σαν τις κάμερες, παιδιά. Βεβαίως. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του τμήματος να προσθέσει για την επίδοση τιμητικής πλακέτας. Κύριε Κοσμήτρα. Όταν από εκεί διάβαμε με τα μόνο συγκεκριτική συνέντευξη για τη συγκεκριμένη. Οπότε το βρω σαν παιδί του Χαλβαλάκη, πρόεδρος τέτοιο, Κοσμήτρος σήμερα. Μαζί. Κώστα, δεν ξέρω. Αυτό είναι το πρώτο δώρο για σήμερα. Πάμε να το λίγο μάθημα, κάτι. Αύριο. Σε λίγο το μάθημα από τον κύριο Χαλβαδάκη. Ο κύριος Κοσμήτωρας θα ήθελε να δώσει και ένα αναμνηστικό. Όπως κατάλαβες, δεν σου πήραμε ούτε χρυσή κορνίζα, ούτε σημικό, ούτε φοντανιέρο. Λοιπόν, το δώρο. Φτιάξαμε ένα τεύχος που θα μπορούσε, αν official να έχει τον τίτλο, «Η Χαλβαδακιάς». Το δανείστηκα από ένα ποίημα του Νίκου Γκάτσου για το Χατζηδάκι, που ήταν περιπεκτικό και το έλεγε «Η Χατζηδακιάς». Και ο οποίος, για να του ανταπαντήσει στο περιπεκτικό, δεν το μελοποίησε ποτέ. Λοιπόν, «Η Χαλβαδακιάς» περιλαμβάνει 32 κείμενα. 32 κείμενα ανθρώπων που περιγράφουν και φωτίζουν στιγμές μιας ακαδημαϊκής πορείας. Από την Καλιφόρνια στη Μυτιλίνη, με διάμεσο σταθμού στη Χάλκη ή την Αλεξάνδρεια που λέει ένας αγαπητός συνάδελφος. Λοιπόν, έχουμε κείμενα για τη σημερινή τελετή και για σένα, από τον James Lakey που σου δώσε διδακτορικό, τον Άλβαρο Κασέντα που ήταν συμφοιτητής σου και πρώην υπουργός περιβάλλοντος Κώστα Ρίκα, τον Άγγελο Φιντικάκη, τον David Στάκη και από εκεί και μετά όλα σου τα παιδιά που είναι από κάτω, που είναι εδώ. 32 άνθρωποι φωτίζουν στιγμές αυτής της πορείας. Αυτό είναι δικό σου. Το είπαμε από το Λέκη στον Έλα που ήταν τελευταίο σου μάλλον φοιτητής. Και προφανώς αυτό συνοδεύεται από οπτικο-ακουστικό υλικό. Λίγο χώρες εκεί μέσα, το περισσότερο είναι εδώ. Όπως κατάλαβες, ντουλάπια ξεσκονίστηκαν, σερβίκια άνοιξαν, οι βιντεοκασέτες γίνανε MP4 ή βίντεο αρχεία και τα slides φωτογραφίες. Μια ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από 10 χρόνια μην παίρνουμε μια διάλεξη. Εντάξει. Θέλουμε διάλεξη.
να σας πω κάτι που ίσως μην έχει γίνει γνωστό. Βλέπετε ότι η φωνή μου έχει αλλοιωθεί. Θα προσπαθήσω να μην γίνω πολύ ευσυγκίνητος, γιατί μετά από όσα άκουσα από τον φίλο μου τον Ανδρέα, είμαι έτοιμος να αρχίζω να σουρώνω. Και είναι γεγονός ότι το παθαίνω αυτό σε τέτοιες καταστάσεις. Τέλος πάντων, να δώσω μία νότα από την παλιά μου Alma Mater και να σας ενημερώσω ποια είναι η νέα σχολή περιβάλλοντος, έτσι τη λέω εγώ τουλάχιστον, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Μετά από 70 χρόνια έκαναν νέα σχολή, την οποία ονομάζουν Sustainability Science, School of Sustainability Science. Εκεί μέσα θα ενταχθούν και όλοι που εργάζονται για το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να κάνω διάλεξη, εντάξει. Εξάλλου οι καλές διαλέξεις απαιτούν προετοιμασία. Και εγώ δεν ήξερα πώς να προετοιμαστώ για αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 10 χρόνια που έχω φύγει από τη Μυτιλίνη, στην οποία βέβαια, όπως ξέρετε, ανελιπώς εγκαταστάθηκα και παρέμεινα επί 28 χρόνια. Τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής μου. Το ότι νιώθω σαν να γυρίζω στο σπίτι μου είναι γεγονός. Ανεξάρτητα του αν θεωρώ τον τόπο καταγωγής μου τα Χανιά, ουσιαστικά στα Χανιά έχω ζήσει λιγότερα χρόνια από ό,τι έχω ζήσει στη Μυτιλίνη. Που σημαίνει δηλαδή ότι θεωρώ ότι η Μυτιλίνη και περισσότερο η Λέσβος σαν νησί είναι η δεύτερη μου πατρίδα, αν όχι και η πρώτη. Γιατί εδώ αφιέρωσα όλα μου τα πιο δημιουργικά χρόνια. Και έχω και τους περισσότερους φίλους μεταξύ μας. Νιώθω δηλαδή ότι έρχομαι σε ένα μέρος που ανήκω. Και πόσο μάλλον στο τμήμα περιβάλλοντος, το οποίο μην ξεχνάτε ότι εγώ αυτό το οίκημα το γνώρισα ως ξενία, ξενοδοχείο, για να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά. Εδώ ήταν η αίθουσα του εστιατορίου. Θέλησα να πάρω ως γραφείο, όταν είχαμε ακόμα τα γραφεία πάνω, το δωμάτιο στο οποίο έμενα. Είχα τέτοιες λόξες. Να μπορώ να συνδέομαι με το περιβάλλον μου. Ξέρω τι περιβαλλοντολόγοι θα ήμασταν, αν δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε αυτή τη σύνδεση. Από εκεί και έπειτα τώρα το ότι μου απονείμεται αυτός ο τίτλος και με όλη αυτή τη διαδικασία που θέλω να πιστεύω ότι κάποιος τράβηξε χοντρόκουπη για να... Εννοείται. Η συγκίνησή μου είναι τέτοια που το μόνο που θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Έκανε ένα άλλο λόγο, αλλά για να μπορέσω να προετοιμαστώ σε κάποια βάση να δώσω και μια διάλεξη. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα σαν Παναγιώτη, και συγγνώμη που σε άγχωσα για το αν θα εμφανιστώ ή όχι. Όπως βλέπεις, με έπεισες. Ήταν όλα στην αβεβαιότητα που είναι του sustainability science. Χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ήρθα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.